Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μου σήμερα ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Κύριε Κατρούγκαλε, είχαμε αναφερθεί και στο προηγούμενο μέρος και θέλω να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο ευρώ, και αν ναι, για ποιους λόγους? Είναι πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν πρέπει να πέσουμε θύματα ούτε της εύκολης δαιμονοποίησης της εξόδου από το ευρώ, ούτε της εύκολης απάντησης ότι πρέπει να βγούμε. Πρώτα-πρώτα πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο το χρέος. Είναι όμως προϋπόθεση να αντιμετωπίσουμε το χρέος για να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε σε παραγωγική βάση την οικονομία μας. Επομένως, αλλά αυτό το πούμε στη συνέχεια, θα πρέπει να σας πω και την άποψή μου για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το χρέος. Από εκεί και μετά, η απάντηση για το ευρώ σχετίζεται με το πώς θα αναπτυχθεί όταν θα έχουμε ξεφορτωθεί το πρόβλημα του χρέους που λειτουργεί σαν βαρύδι στην ανάπτυξη της οικονομίας μας, πώς θα μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε σε παραγωγική βάση την οικονομία μας. Και η απάντηση λοιπόν για το αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με το ευρώ ή όχι, εξαρτάται από αυτό που σας είπα στην αρχή. Εάν θα μπορέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μια τέτοια κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, ώστε ένα κομμάτι τουλάχιστον από τα πλεονάσματα που δημιουργούνται στις πλουσιότερες χώρες από τη μεταφορά πλούτου από τις φτωχότερες να μπορεί να επιστρέφει σε αυτές, τότε ναι, θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας μας μένοντας στο ευρώ. Δεν μπορώ να αποκλείσω από τώρα ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μπορώ να σας πω όμως ότι αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, αν συνεχίσει δηλαδή το ευρώ να είναι ένας βρόχος στην ανάπτυξη της οικονομίας μας, μοιραία θα αναγκαστούμε να βγούμε. Ίσως όχι αύριο ή μεθαύριο, γιατί όπως θα σας πω μετά, εάν προχωρήσουμε σε μια μονομερή αναδιάρθρωση του χρέους μας, δεν συμφέρει ταυτόχρονα να περάσουμε στη δραχμή. Γιατί από την απότομη αλλαγή της εναλλακτικής ισοτιμίας, ακόμα και το 1 τέταρτο να έχει μείνει το χρέος μας, θα ξαναφουσκώσει στο διπλάσιο περίπου αριθμό εξαιτίας της μεγάλης επιδείνωσης της ισοτιμίας. Σε ευρώ, ενώ ακριβώς. Θα πούμε στο δραχμή. Ακριβώς. Άρα, βραχυπρόθεσμα, θα σας έλεγα μάλλον εύκολα ότι δεν πρέπει να φύγουμε. Για το μακροπρόθεσμο και για το μεσοπρόθεσμο, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει απλά. Για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ουσιαστικά όταν έχουμε ευρώ, στερούμαστε δύο βασικά όπλα. Να μπορούμε να τυπώνουμε νόμισμα, όπως τυπώνει αυτή τη στιγμή η Fed στην Αμερική, για να τονώσει την οικονομία μας, και από την άλλη μεριά να διορθώνουμε την ισοτιμία που έχουμε με άλλα νομίσματα, όταν η δική μας ανταγωνιστικότητα έχει ξεφύγει. Να δώσουμε δηλαδή ένα σπροξηματάκι στις εξαγωγές μας, κάνοντας φτηνότερα τα προϊόντα μας στις αγορές τους. Πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Και τα προϊόντα μας δεν μπορούν να αποκτήσουν αυτή την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας λόγω της υποτίμησης του νομίσματος που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και έτσι τι γίνεται? Γίνεται μια εσωτερική υποτίμηση των εισοδημάτων στον ελληνικό λαό και μια προσπάθεια αύξησης ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης της απαράδεκτης, της ραγδαίας και της απάνθρωπης του μισθολογικού κόστους. Αυτό λοιπόν ας το αναπτύξουμε λίγο να το καταλάβουν οι θεατές μας. Ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το νόμισμά μας όπως θα πρέπει να κάνουμε κατά 20-30, ίσως και περισσότερο της 100, απέναντι ας πούμε στο Μάρκο, αν είχαμε στη Γερμανία Μάρκο, υποτίθεται ότι η συνταγή είναι να γίνουμε εξίσου φτωχότεροι όλοι, και το δημόσιο και εμείς, κατά το ποσοστό αυτό. Αυτό όμως δεν λειτουργεί, γιατί οι τιμές δεν ακολουθούν τον ίδιο κατήφορο προς τα κάτω. Επίσης, αυτό βρίσκεται αντίθετο σε μια αποδοχή που είναι κοινή, όχι μόνο σε επίπεδο των εργαζομένων της ΓΕΣΕΕ, αλλά και του ΣΕΒ, του Συλλόγου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ότι δηλαδή το πρόβλημα το σημαντικό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας δεν είναι μισθολογικό. Δεν είναι το μισθολογικό κόστος που είναι υψηλότερο, άρα μειώνοντάς το αυτό και μόνο θα γίνουμε ξαφνικά ανταγωνιστικοί. Το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι κυρίως επένδυση παγίων κεφαλαίων. Δηλαδή να μπορούμε να έχουμε εξυγχρονισμένες μεταποιητικές μονάδες που να είναι συγκρίσιμα ανταγωνιστικές με τις άλλες. Αυτό δεν λύνεται με αυτή την τεχνική της υποτίμησης. Αντίθετα, επιδεινώνεται. Έβλεπα στατιστικές που έλεγαν ότι οι επενδύσεις των παγίων κεφαλαίων έχουν αρνητική τάξη μεγέθυσης πλην 30%. Αντί δηλαδή να μπαίνουν νέες επενδύσεις, αφαιρούνται και από το υπάρχον πάγιο δυναμικό, με την παλαίωση ή με την εκποίηση. Πέρα από αυτά που επισημαίνετε, δεν υπάρχει η αντινομία, η αντίφαση ότι γίνεται μια εσωτερική υποτίμηση στα εισοδήματα, αλλά οι τιμές παραμένουν ως έχουν. Φυσικά. Αυτό συνεπάγεται φτώχεια. Ακριβώς. Διότι αν έπεφταν και οι τιμές, θα μπορούσε να υπάρχει μια σχετική εξισορρόπηση, ώστε να μην είναι τόσο ορατά και τόσο επώδυνα τα αποτελέσματα αυτής της υποτίμησης των εισοδημάτων. Απολύτως έτσι. Ενώ αντίθετα, αν είχαμε μια υποτίμηση μέσω εθνικού νομίσματος, τι θα γινόταν? Ό,τι θα εισάγαμε θα ήταν φυσικά πολύ ακριβότερο. Δεν θα ήταν εύκολο να αγοράζουμε μια πλάσμα τηλεόραση ή ένα Audi αυτοκίνητο. Αντιθέτως όμως, τα εσωτερικά προϊόντα που θα παράγαμε εδώ θα ήταν φθηνότερα. Και με αυτόν τον τρόπο
και η κατανάλωση, η υπερκατανάλωση των καταναλωτικών των ευγενών προϊόντων θα μειωνόταν, που πράγματι πρέπει να γίνει, γιατί ζούσαμε ένα μεγάλο διάστημα, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, με υπερδανεισμό, με τις πιστωτικές κάρτες ή αλλιώς, σε παραπάνω καταναλωτική φρενίτιδα από αυτή που άντεχε στην πραγματικότητα η πραγματική οικονομία. Αυτό όμως τώρα, η διόρθωση όπως σημαίνει όμως τώρα δεν είναι εκεί. Η διόρθωση γίνεται κυρίως σε βάρος των φτωχότερων εισοδημάτων. Οι πιο φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Τα μεσαία στρώματα έχουν πληγεί, αλλά δεν έχουν πληγεί ακόμα στο βαθμό που έχουν πληγεί οι φτωχότεροι από τους συμπολίτες μας. Βέβαια και η μεσαία τάξη είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και σε λίγο κάποιοι λένε ότι θα πάψει να υφίσταται. Τα κατώτερα στρώματα της μεσαίας τάξης θα έχουν εγκαταλείψει τη μεσαία τάξη και θα έχουν πάει πιο κάτω. Ακριβώς. Όσοι έχουν πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, όσοι αυτή τη στιγμή ο ένας από τους δύο του νοικοκυριού είναι άνεργος. Αυτοί που είχαν πρωτομπεί στην αγορά εργασίας ή και πολύ περισσότερο αυτοί που θα μπουν τώρα. Αυτά τα κομμάτια της μεσαίας τάξης, τα φτωχότερα κομμάτια της μεσαίας τάξης, θα υποστούν άμεσα τις πιέσεις αυτής της πολιτικής και κινδυνεύουν στο μέλλον να προλεταριοποιηθούν. Το παράδειγμα της Αργεντινής, που μας το βάζουν σαν παράδειγμα φόβητρο ως προς τη λύση, είναι παράδειγμα και ως προς τα μέτρα. Η Αργεντινή προσπάθησε να εφαρμόσει μέχρι το τέλος τα μέτρα περιοριστικής πολιτικής που επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απέτυχε όμως. Απέτυχε, όχι απλώς απέτυχε. Συρρήγνωσε την οικονομία. Και μετά αποσυνδέθηκε από το δολάριο, υιοθέτησε το πέσο. Ακριβώς. Αλλά θέλω να σας περιγράψω την κατάσταση. Ξεκίνησε από την αρχή. Ακριβώς. Θέλω να σας περιγράψω όμως την κατάσταση. Χρωστούσε όμως πολύ λιγότερα από ότι εμείς. Μερικοί λένε ότι δεν είναι η ίδια τάξη μεγέθους του χρέους. Χρωστούσε πολύ λιγότερα. Οι δύο βασικές διαφορές στην Αργεντινή θα σας το πω αμέσως. Πριν σας το πω αυτό για την έξοδο, να σας πω όμως τι έπαθε όσο προσπαθούσε να εφαρμόσει τα μέτρα. Ακολούθησε την ίδια λογική με τη δική μας. Αρχικά την επιμήκυση του χρέους, μετά μια διαπραγμάτευση για να πάρει νέο δάνειο, μετά μια προσπάθεια να μειώσει τα επιτόκια. Ό,τι κάνουμε κι εμείς. Αλλά ταυτόχρονα με περιοριστικές πολιτικές. Αυτό εκτόξευσε τη φτώχεια, το μέσο επίπεδο φτώχειας στην Αργεντινή, από ένα 25% που ήταν, συγκρίσιμο με την Ελλάδα, στο 55% μετά την κατάρρευση. Ουσιαστικά. 55% επίπεδο φτώχειας δεν σημαίνει απλώς ότι πάνω από το μισό πληθυσμό είναι φτωχό, αλλά και το κατώτερο κομμάτι αυτών των φτωχών ανθρώπων δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να γεμίσει το καθημερινό τραπέζι με το φαγητό. Έχει πρόβλημα επιβίωσης. Έχει πρόβλημα επιβίωσης. Απλά διαβίωσης. Ακριβώς. Που ακόμα ευτυχώς στην Ελλάδα και με την οικογενειακή υποστήριξη μπορεί να το έχουν λίγοι συνάνθρωποι μας, αλλά ακόμα λίγοι. Δεν έχει γίνει φαινόμενο να βλέπουμε όμως την κατοχή ανθρώπους να στον δρόμο και να πεινάνε. Κύριε Κατρούγκαλη, σε περίπτωση που επιστρέφουμε στη δραχμή. Να πούμε όμως λίγο για το άλλο ερώτημά σας, απλώς για να μην τα αφήσουμε στον αέρα. Βεβαίως. Πράγματι, η Αργεντινή είχε δύο σημαντικά πλεονεκτήματα απέναντι σε εμάς. Το ένα ήταν ότι είναι γενός εξαγωγική οικονομία, δηλαδή το κρέας της Αργεντινής είναι προϊόν που εξάγεται. Και επίσης είχε την τύχη, όταν προχώρησε στη μονομερή στάση πληρωμών, να είναι η παγκόσμια οικονομία σε φάση ανάπτυξης. Άρα μπορούσε εύκολα να γυρίζει σε ρυθμούς που ήταν πάρα πολύ ψηλοί, 8 και 9% ανάπτυξη. Και εμείς έχουμε πολλά αγαθά που μπορούν εν δυνάμει να είναι φυσικά, εξαγώγημα. Φυσικά. Αλλά η συγκυρία μας δεν μας ευνοεί αυτή τη στιγμή, αλλά και ακριβώς, το χρέος μας που είναι ακριβώς, πολύ μεγαλύτερο. Ακριβώς. Σκεφτείτε το χρέος, για το χρέος και μόνο, δίνουμε γύρω στο μεταξύ 7 και 9% ποικίλουν οι εκτιμήσεις του ΑΕΠ μας, μόνο για τόκους. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν δίνεις 9% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για τόκους, δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη πάνω από 9% για να επιστρέψεις σε θετικούς ρυθμούς για την κοινωνία σου. Κανείς δεν μπορεί να έχει στην Ευρώπη 9% ανάπτυξη. Και η Κίνα φέτος τρέχει με 7%. Με 9% δεν νομίζω ότι τρέχει καμιά από τις σημαντικές οικονομίες. Επομένως, όσο έχουμε χρέος και όσο πληρώνουμε τόκους αυτού του μεγέθους, είναι αδύνατο να ορθοποδήσουμε. Είναι απλά μαθηματικά. Σε περίπτωση που επιστρέφαμε στη δραχμή. Πολλοί λένε ότι η αναλογία ευρώ-δραχμής στα εισοδήματα, δηλαδή που θα είχαμε μετά την επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα, μπορεί να ήταν και 1 ευρώ 700 δραχμές. Άλλοι λένε και 1 ευρώ 1.000 δραχμές. Ένα προς 2. Αυτό σημαίνει, κάποιοι λένε και 1 προς 3. Αυτό σημαίνει ότι αν πάρουμε το ευνοϊκό ενδεχόμενο να είναι 1 προς 2, σημαίνει ότι αυτομάτως τα εισοδήματά μας θα κοπούν στη μέση. Αυτά τα ήδη περικομμένα εισοδήματα θα κοπούν ακόμα περισσότερο στη ακρίβεια, μέση. Θα μπορούσε οι μισές να αντέξει. Τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια ο ελληνικός λαός ένα τέτοιο εισοδηματικό σοκ. Και εγώ σας είπα ότι δεν θεωρώ την έξοδο από τον ευρώ. Αυτός είναι ο λόγος που λέτε ότι βραχυπρόθεσμα δεν πρέπει να φύγουμε, ενώ μεσοπρόθεσμα μπορούμε να το δούμε. Οι δύο λόγοι που στο μυαλό μου είναι απογορευτικοί της άμεσης εξόδου από το ευρώ είναι πρώτον αυτό, ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τέτοια πολιτική σοκ στις καταθέσεις βασικά. Γιατί τα εισοδήματα, ακριβώς επειδή σας είπα ότι θα υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των εσωτερικών προϊόντων με τα εξωτερικά, η αναλογία δεν θα είναι τόσο απότομη. Αλλά πράγματι, στον αποθηκευμένο πλούτο, όσο έχει ο καθένας, 2.000, 5.000, 10.000, εκεί πράγματι η άμεση
εφαρμογή της εξόδου από τη δραχμή θα έχει αυτά τα δραματικά αποτελέσματα που λέτε. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Όσο το ισοζύγιο των εξωτερικών μας αναλλαγών είναι αρνητικό και όσο δεν είμαστε αυτάρκεις σε ενέργεια και δυστυχώς ούτε καν σε τρόφιμα, δεν πρέπει να περάσουμε απότομα σε ένα καθεστώς που η ενέργεια που θα εισάγουμε και τα τρόφιμα που θα εισάγουμε θα τα πληρώνουμε με δραχμές. Γιατί πράγματι μπορεί να περάσουμε χειμώνα αντίστοιχο με το χειμώνα του 42. Επομένως, εννοώ δηλαδή να μην μπορούμε να θρέψουμε και να ζεστάνουμε τον πληθυσμό μας. Επομένως, αν θέλετε να σας περιγράψω τη δική μου άποψη για την έξοδο από την κρίση. Ακριβώς αυτό θα σας ρωτήσω τώρα. Τι εσείς, κατά τη δική σας άποψη, θα προτείνετε ότι πρέπει να γίνει προκειμένου η Ελλάδα να καταστήσει το χρέος της εξυπηρετήσιμου ή αν έχετε κάποια άλλη πρόταση να κάνετε. Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Το πρώτο που σας είπα ποιο είναι. Ότι το χρέος πρέπει να εξαφανιστεί αν είναι δυνατόν. Αυτό που είχε πει παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα εξαφανίσουμε το χρέος ή το χρέος θα εξαφανίσει την Ελλάδα, είναι αληθινό. Ναι, βέβαια, ο Ανδρέας Παπανδρέου φρόντισε το χρέος να το εκτοξεύσει από το 25% φυσικά, στο 90%. Φυσικά, δυστυχώς, το 80%. Φυσικά. Δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα και με τις δύο εκδοχές του, του δικοματισμού, έχει αυτό το χαρακτηριστικό της διπροσωπείας. Δηλαδή, άλλα λέει και άλλα κάνει. Εμφανίζεται σαν πολέμιος του πελατειακού συστήματος και διορίζει συλλήβδιν. Και μάλιστα, διορίζει και εκεί που έχει ανάγκη το δημόσιο, νοσοκόμες και ανθρώπους στους παιδικούς σταθμούς, διορίζει σε ευγενείς υπηρεσίες. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που χρειάζονται. Μπορούμε να το εξαφανίσουμε ή να βρούμε έναν τρόπο να το εξυπηρετούμε. Η άποψή μου είναι ότι έτσι όπως είναι δεν εξυπηρετείται. Επομένως, μόνο μια λύση μονομερούς του αναδιάρθρωσης. Τι σημαίνει μονομερής αναδιάρθρωση? Επικαλείσαι νομικά κατάσταση. Στάση πληρωμών. Όχι στην ουσία, απολύτως. Πάυση πληρωμών. Πάυση πληρωμών, ακριβώς. Βγαίνει και λέει στους δανειστές ότι δεν μπορώ να σας πληρώσω ταυτόχρονα και να ικανοποιώ τις βασικές κοινωνικές ανάγκες. Ελάτε να διαπραγματευτούμε σε βάθος χρόνου ότι θα πάρετε. Αυτό σημαίνει πάυση πληρωμών. Δεν σημαίνει χρεοκοπία. Σημαίνει απευθείας διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Το αντεπιχείρημα.